μικρή μου πατρίδα, ρηγμένη στη θάλασσα. Στην πρώτη ματιά μου φαινόσουν πάντα ανάσα. Την πρώτη ρητίδα στα μάτια σου διάβασα. Μικρή μου πατρίδα, μικρή μου πνοή. Μικρή μου πατρίδα, γλυκιά και παράξενη, σκληρή και ωραία, ζεστή και κατάξερη. Δυνάστε σωτήρες, σε θέλουν φυλασθένη, με ξένη την αναπνοή. Χιλιάδες παιδιά σου ρηγμένα στα πέρατα, μακριά απ' τις ρίζες, μακριά κι απ' τα τέρατα. Η πρώτη μαγιά σου μυαλά τετραπέρατα, σου δίνουν φιλί τη ζωή. Κρατάς το ρυθμό σου στον τρίτο το πλάγιο, το όνειρο κάτω στα πόδια σου σφάγιο. Ψηλά στην κορφή σου δοξάζεις τον Άγιο, Χριστέ μου και λόγο τιμής. Στον άνεμο αφέθηκα και στη δική μου γνώμη, ταξίδι μου, ανάσα μου, αρμύρα ωκεανού. Το γέλιο σου σαν ακριβή συγγνώμη, απόψε παραμώσαμε σε σπίτι αλλού. Απόψε παραμώσαμε σε σπίτι αλλού. Κύριε, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας. Παρασκευή σήμερα, κυρία Μαΐλη. Τελείωσε τελευταία η εβδομάδα. Από Δευτέρα ξεκινάμε πάλι τα ρεπορτάζ καθημερινά. Τώρα να σας πούμε γιατί κάναμε όλη αυτή την ιστορία αυτής της εβδομάδας. Αφενός γιατί μας ζητήσατε κάποια ρεπορτάζ. Αφετέρου γιατί μέσα στην ομάδα του Αγίου Όρους συμμετείχε και ο μάμας, ο οποίος πήρε την κάμερα και πήγε στο Άγιο Όρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τώρα που θα επιστρέψει θα έχουμε καινούργια ρεπορτάζ από το Άγιο Όρος. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα βγαίνω εγώ από το Άγιο Όρος. Ναι, θα βγαίνεις. Τώρα πώς γίνεται να φεύγω από εκεί και να είμαι εδώ. Ακριβώς. Το κάναμε και αυτό γιατί πέρα από το, αυτό που είπε η Μπέτη, ότι πολλά ρεπορτάζ τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Ακριβώς. Εγώ, ναι, αυτό σκέφτομαι ότι προβάλλουμε το νησί μας με πάρα πολλά πράγματα. Είναι και η εκκρεμότητα που έχουμε με τις ευχές. Λείψατε κι εσείς, Έλειψα κι εγώ. Είναι και οι ευχές μας. Εμείς θέλαμε να φέρουμε τα Χριστούγεννα λίγο πιο γρήγορα και το κάνουμε φέτος για πρώτη φορά. Και ήταν έτσι πολύ επιτυχημένο αυτό το εγχείρημα. Για να διαφημίζονται μέσα από το Διάβλο της Εγκαλύμνο και του Καλύμνο News. Όλα τα καταστήματα της Καλύμνου. Έτσι, και εκείνο που έχει σημασία είναι να αφήνουμε τα χρήματά μας εδώ, στο νησί μας. Για, ναι, γιατί καταλαβαίνετε την σπουδαιότητα και τη σκοπιμότητα αυτού. Τα πρέπει να στηρίζονται οι καταστηματάρχες του νησιού.
Γιατί έτσι ανακυκλώνονται τα χρήματα μέσα στο νησί. Ακριβώς. Λοιπόν, να κρατήσουμε ακόμα αυτή την απεργία λόγου που έχουμε, να μην είμαστε έτσι πολυλογάδες, ναι. Και να αφήσουμε τον Δημήτρη τον Οδρόσο να τακτοποιήσει τα ρεπορτάζ, να τα βάζει με τον τρόπο που τα βάζει. Πάμε. Παρακολουθήστε τα. Στην παραλιακή ζώνη συναντήσαμε τον δήμαρχο της Καλλιέργειας, τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, τον κύριο Μικέ Ρίγα και τον κύριο Μιχάλη Μπούκη. Είναι οι συνεργαζόμενες παρατάξεις και θέλουμε να ρωτήσουμε τι γίνεται εδώ, τι επίσκεψη ήταν αυτή, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Ήρθαμε να επισκεφτούμε εδώ αυτές τις, να τις πω, καλύμνικα θράπες. Ναι. Πρέπει να συνεχίσουν, πρέπει να φύγουν αυτά. Αυτά τα ξύλα που υπάρχουν εδώ να γίνουν από μπετόν, έτσι ώστε να μην υπάρχει ζήτημα όσον αφορά την ασφάλεια, αλλά να είναι πάντα επισκέψιμες. Θα υπάρχει προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο νομικών προσώπων, ακριβώς, να γίνουν οι σχετικές μελέτες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα μικρό αλλά σημαντικότατο έργο. Σωστά, είναι σημαντικό. Και γι' αυτό είναι παρόν εδώ ο Μιχάλης Μπούκης, ο πρόεδρος ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Ρίγας. Συντονισμένα όλη η δημαρχία, νομικά πρόσωπα, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Θα πάρω μία δήλωση πρώτα από τον νέο εκλεγμένο πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ. Καλορίζικος να είστε, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλημέρα σε όλους. Όπως είπε και ο δήμαρχος, είμαστε εδώ προκειμένου να δοθεί συνέχεια στη συντήρηση αυτών των αγωγών ομβρίων που επιβάλλεται να γίνει τόσο το λιμενικό ταμείο όσο και από τη ΔΕΙΑ, και είμαστε εδώ να διευθετήσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Πολύ ωραία. Και ο κύριος Μπούκης. Καλημέρα. Και ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Λοιπόν, για να διορθώσουμε τα πράγματα, είμαστε εδώ ως Δήμος, ΔΕΙΑ και Λιμενικό Ταμείο. Ναι. Γιατί εδώ είναι η λιμενική ζώνη. Το έργο είναι έργο της ΔΕΙΑΚ, επειδή έχει ειδικότητα. Ο Δήμαρχος είναι ο συντονιστής. Εμείς θα πληρώσουμε τη δαπάνη, η ΔΕΙΑΚ θα την εκτελέσει, αλλά όλα σωστά και νόμιμα, με τις μελέτες και τις άδειες που πρέπει να πάρουμε λόγω του ότι είναι λιμενική ζώνη. Να εκτελεστούν όλα σωστά για να έχουμε και αίσιο τέλος. Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Δηλαδή, εάν κλείσουμε το ρεπορτάζ έτσι με αυτή την εικόνα, την πανοραμική, ότι οι συνεργασίες τελικά πηγαίνουν βήμα-βήμα και μάλιστα πολύ πολύ θετικά, κύριε Δήμαρχε, είναι εύστοχη η παρατήρηση. Όταν υπάρχουν κοινές στοχεύσεις και καλή θέληση, καταρχήν σε επίπεδο ανθρώπινο, τότε πολλά μπορεί να γίνουν σε διάρκεια. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε, καλή συνέχεια να έχετε. Φεύγετε, πότε φεύγετε για... Ή απόψε βράδυ ή αύριο το πρωί. Λοιπόν, οπότε όταν θα γυρίσετε θα μας ενημερώσετε, έτσι. Λοιπόν, κύριε Μπούκη, καλή σας ημέρα. Κύριε Μαΐλη, πώς τα βλέπετε εδώ τα πράγματα? Πρέπει να πούμε ότι είναι μια συνεργασία η οποία δείχνει ότι θα αποδώσει. Εμείς περιμένουμε, όπως είπε και ο κύριος Μπούκης, βήμα-βήμα. Περιμένουμε λοιπόν και θα παρακολουθούμε βήμα-βήμα αυτή τη συνεργασία. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, γιατί αυτό θέλουμε για την Κάλυμνο. Το καλύτερο δυνατό. Θα κρατήσουμε και αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Ότι παίζουν ρόλο και οι ανθρώπινες σχέσεις. Παίζουν ρόλο και οι άνθρωποι που συμμετέχουν. Βεβαίως. Έχει δίκιο. Ίσως εγώ και πιστεύω και είμαι αισιόδοξος ότι οι παλιές εκείνες σκοτεινές περίοδοι έχουν περάσει πια και πρέπει να έχουν περάσει, θα το λέω, αν επιστρεπτεί. Δεν είναι έτσι. Το ευχόμαστε. Λοιπόν, ας πάρουμε μια εικόνα τελευταία από εδώ. Κύριε Γιάννη, με συγχωρείτε. Κύριε Τρικύλη, μία. Έλα, σε πάρα. Είναι πολύ φορτισμένος. Φορτισμένος γιατί? Έχω μεγαλύτερη αλαφάμα. Για το θέμα της δουλειάς σου, Γιάννη μου.
Όχι, για άλλα θέματα. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω όμως κάτι. Πώς βλέπεις αυτή τη συνεργασία τώρα ο Δήμαρχος με τον κύριο Μπούκη, με τον κύριο Ρίγα για να λύσουν θέματα της περιοχής σας? Μετά από ένα χρόνο θα σου πω. Τώρα ακόμα να ρισκόμαστε πια. Είσαι αισιόδοξος, είσαι επιφυλακτικός. Πολύ. Είσαι επιφυλακτικός. Λοιπόν, δεν πειράζει που κάνουμε το ρεπορτάζ έτσι. Ναι, ίδιος ότι ρώτησες έναν εδώ εστιατόρο, ο οποίος λέει είμαι πολύ επιφυλακτικός μετά από ένα χρόνο. Έχει δίκιο, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια του εδώ που τα λένε στο παρελθόν. Είναι κάτι πρωτόγνωρο τελικά. Ναι, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εμείς ευχόμαστε όλα αυτά να πετύχουν. Θέλουμε τις συνεργασίες για το καλό του νησιού μας. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε και βλέπουμε βήμα-βήμα. Βρισκόμαστε στην μεγάλη παραλία του Βουβάλη, όπου γίνεται η εκστρατεία καθαριότητας από τις υπηρεσίες του Δήμου. Πραγματικά βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει η καθαριότητα και είναι πολύ σημαντική, διότι έχουν εδώ όλες οι πλευρές έχουν καθαριστεί. Βουνά τα σκουπίδια, τα οποία βέβαια θα μαζευτούν στη συνέχεια, αλλά έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Θα μιλήσουμε βέβαια και με τους αρμόδιους. Αλλά θέλουμε να σας δείξουμε έτσι μια γενική εικόνα το τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Και από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνετε, θα μαζευτούν και όλα αυτά που υπάρχουν εδώ, τα τρέιλερ, τα σκάφη, τα αυτοκίνητα. Κοιτάξτε εδώ, ένας μεγάλος όγκος κουμπιδιών, δεξιά και αριστερά. Έχει καθαριστεί ο χώρος, πραγματικά έχει καθαριστεί. Αν μαζευτούν και όλα αυτά που θα μαζευτούν, θα αλλάξει όψη. Σε αυτό μας το ρεπορτάζ συναντήσαμε εδώ τον κύριο Νικήτα Γιαννικουρή, ο οποίος επιβλέπει τις εργασίες. Δεν επιβλέπω. Εγώ πέρασα να δω τις εργασίες που γίνονται, διότι είναι μια συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων του Δήμου να καταρθεί αυτή η περιοχή που, όπως έχετε διαπιστώσει, ήταν ένα γεμάτο σκουπιδό. Ένα πάρα πολύ μεγάλο σκουπιδό. Μεγάλο σκουπιδό το πώς. Από την αρχή μέχρι το τέλος της προβλήτας θα δείτε ότι η υπηρεσία της καθαριότητας κάνει εξαιρετική δουλειά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια αποστόδο, υπάρχει το φορτηγό το μεγάλο, διότι τα σκουπίδια είναι πάρα πολλά και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο κύριος Παντελής Ζωήδης. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζωήδης είναι κάπου αλλού, έχει άλλες δουλειές. Του είπα ότι βρίσκεσαι εδώ, μου λέει, μου είπε αυτά που έπρεπε να πω. Ναι. Δεν θα πτάμε εδώ, θα βάλουμε και μια άλλη τάξη, με τα τρέιλερ, με τα αυτοκίνητα. Θα μαζευτούν όλα. Θα μαζευτούν όλα. Τα σκάφη, όλα. Αλλά, σιγά σιγά, διότι δεν προλαβαίνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Έχουμε χρόνο μπροστά μας να τα ρυθμίσουμε. Είναι και το λιμενικό ταμείο. Μπλέκεται, είναι η ΔΕΗΑ, είναι και η υπηρεσία καθαριότητα, όλοι μαζί. Όλες οι υπηρεσίες. Όλοι μαζί. Συντονισμένοι προσπάθειες και μια καλύτερη κάλυψη. Μπράβο. Αλλά τουλάχιστον αυτό θα διατηρηθεί. Δηλαδή οι κάτοικοι εδώ τη περιοχή, οι διερχόμενοι, γιατί περπατάνε, να προσπαθήσουν να μεταφέρουν. Η προσπάθεια είναι διαρκές, όχι μόνο τώρα. Ναι. Θα το διαπιστώσετε άλλο και στην πορεία ότι με τον ίδιο τσίλο θα συνεχίσουν να πάμε. Μπράβο. Το ευχόμαστε και το θα χαρούμε. Έχετε πάρα νέα από την Αθήνα, κύριε Γιαννικούρη, να πάρουμε ειδήσει από πρωτοχέρι? Ό,τι πήγαν όλα καλά στην πρώτη μέρα συνάντηση που είχε με τον κύριο Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιούδα. Τώρα γιατί πολύ παρατεμού, όταν θα έρθει ο Δήμαρχο. Όταν λέτε πήγαν όλα καλά. Δεν μου είπαν λεπτομέρειε, ότι είχαν καλό κλίμα, καλή συνάντηση και όλα θα πάνε καλά. Ήταν δηλαδή μια επικοδομητική.
Έτσι έχω πληροφορίες κι εγώ. Το αποτέλεσμα θα το δούμε σε επόμενες μέρες. Τι να σου πω. Δεν έχω άλλες πληροφορίες. Αυτό ναι, πότε θα ασχοληθούμε όμως και με θέματα αποκλειστικά πια. Αρμοδιότητα για την Κουρή. Κάθε μέρα ένα λιμενικό ταμείο, ΔΕΙΑΡ και αυτές τις αρμοδιότητες. Θέλετε αποκλειστικά τι εκεί θα πάτε και εκεί γίνεται εργασία. Το βάφουν τα πάντα. Έχουν αρχίσει αρκετέ δουλειέ να γίνονται. Σιγά σιγά. Κύριε Γιαννικουρή μου, πρώτης, να, δεν πειράζει, θα το ξανακάνουμε το ρεπόρτας αυτό. Εκεί με το θέμα της πόρτας της πλαϊνής του γηπέδου, τι, τι πρόβλημα υπάρχει και δεν το ανοίγετε για να μπορεί να μπαίνει πιο εύκολα ο κόσμος. Θα είπα και την άλλη φορά, τηλεδίκες δεν κάνουμε. Όχι να μας πείτε γιατί δεν ανοίγετε. Αυτές είναι πόρτες για ανάγκη. Απλούστα θα έχουμε την κεντρική είσοδο για να λέγουμε ποιοι μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα που μας λένε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Διότι αν αφήσει ανεξέλεγκτα τις άλλες πόρτες, μπαίνουν κάθε 10 φοιτητές καρύ. Είναι ένας χώρος που πάνε και αφήνουν όχι μόνο οι διαθυντές. Πηγαίνει κόσμος, πρέπει να κάνουμε. Σύμφωνοι, αλλά λένε ότι από αυτή την κεντρική είσοδο, επειδή πάνε πάρα πολλά αυτοκίνητα, υπάρχει και κυκλοφορία. Κινδυνεύουν και τα παιδιά. Αυτό το κυκλοφοριακό κάποιο αυτοκίνητο. Και το άλλο, αν ανοίξει πλανήτη, δεν υπάρχει από εκεί θα έχει πρόβλημα. Διότι ο χώρος. Αν θέλει να φύγει ένα αυτοκίνητο, εκτός θα έχει άλλα προβλήματα. Δεν είναι ένα σοβαρό τόσο μεγάλο θέμα. Ήδη εγώ έχω βρει μια λύση με τα σωματεία. Α, ωραία. Ποια είναι αυτή? Όπως είπα, θέλετε την ώρα της προπόνησης να κλειδί της κλειδίς κλειδίς μπορεί να παίρνουν μέσα και αθλητές. Α, ωραία. Και να κλείνουν μετά. Αλλά μέχρι στιγμή δεν μου το ζήσει ακόμα. Ενώ τους έκανα την πρόταση, δεν μου είπαν ακόμα ναι ή όχι. Μάλιστα. Καλώς. Καλώς. Θα το σκεφτούμε. Ευχαριστούμε κύριε. Να είστε καλά. Ποιος μας παρακολουθεί εδώ? Τι γίνεται, καθαρίζουν εδώ, ε! Καθαρίζουν εδώ, μαράνο μου, ε! Μια σκούπα με λαθάρα. Φτιάξε και μια κλάδα μου την πέρι. Περνώντας εδώ από το Άργος, είδαμε έναν πάρα πολύ ωραίο ελαιόνα και μέσα ανθρώπους να μαζεύουν τις ελιές. Είναι η εποχή, βέβαια, που μαζεύουμε ελιές και είπαμε να σταματήσουμε. Και η έκπληξή μας ήταν μεγάλη, γιατί καλύμνοι του εξωτερικού του Ντάργουιν βρίσκονται τώρα εδώ, στον τόπο τους και μαζεύουν τις ελιές τους. Δεν είναι πολύ ωραίο? Λοιπόν, εδώ είναι το κτήμα της Μαρίας Κουκουβά. Μαρία, θα αφήσουμε λίγο το σύζυγο. Και το Γεράσιμο. Θα αφήσουμε, γεράσιμο και θα πάμε στη γυναίκα σου πρώτα. Και μετά. Ωραίο το μουστακάκι σου. Κόβεσαι τις ελιές, θα πάμε στη Μαρία μας εδώ. Μαρία, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή. Πολύ ωραία, ναι. Ωραία δουλειά. Είναι και καιροί ωραίοι. Ναι, και βοηθούν. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός. Μπράβο. Τελειώνουμε βέβαια. Είναι φορτωμένες οι ελιές σας? Φορτωμένες είναι. Ναι, φορτωμένες, δάτες. Με τι τρόπο, Μαρία, βλέπω τώρα αυτή τη σουγκράνα που έχεις. Ναι, αλλιώς δεν βγαίνουν αυτές. Για κάνε μου, δείξε μου εδώ. Ορίστε, να. Μόνο έτσι δεν βγαίνουν αυτές, γιατί είναι πολύ μικρές και δεν... μηχάνημα μπορούμε να πάρουμε, αλλά δεν τις ρίχνει κάτω. Ναι. Πρέπει να είναι μεγάλες. Για κάνε μετά. Δούλευε και εσύ, κυρία Μαΐλη, εδώ. Δούλευε και εσύ. Ναι, δούλευε. Γι' αυτό λένε ότι όποιος ασχολείται με τη γη, ηρεμεί. Όχι, αλήθεια, την περιμένουμε αυτή την εποχή. Έτσι, ε. Ναι, αυτό ναι, που λένε, Μαρία, ότι ξέρω εγώ, δεν έχει βρέξει ακόμα στην Κάλυνο, παίζει ρόλο. Κοίταξε, τις έχουμε ποτίσει 2-3 φορές το καλοκαίρι αυτές. Ναι. Και ό,τι είναι για να βγει, βγαίνει. Και το λεωτριβείο, δηλαδή που μας το είπε στην ΚΟ, σου λέει: άμα βρέξει, θα χάσετε και λάδι. Γιατί αυτές είναι έτοιμες. Έτσι. Δηλαδή, αυτές οι ελιές από ό,τι βλέπω εγώ είναι μικρούλες, είναι. Για το λάδι. Είναι για λάδι, όλο λάδι είναι. Αλλά δέστε τι ωραία που πολύ είναι. Πολύ ωραίες. Πόσες μέρες θα σας πάρει τώρα αυτό το μάζεμα? Όλες μαζί 20 μέρες. Γιατί ήδη έχουμε μαζέψει καμιά 60. Πόσες ελιές έχετε? Γεμάτες είναι καμιά εκατοστή. Μπράβο. 100-110 τόσο. Τώρα μας μείνανε 17 ελιές, εντάξει. Τώρα μείναμε στο τέλος. Φάγατε το βόδι δηλαδή. Ναι. Πάντως ο ελαιόνας σας είναι πολύ ωραίος και οφείλεται αυτό στο γεράσιμο. Έτσι. Οπωσδήποτε, ναι. Έτσι, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Το περιποιείται. Ο Γεράσιμος εδώ, ο οποίος το περιποιείται πάρα πολύ ωραία τον ελαιόνα του και είναι καταπληκτικός. Γεράσιμε, μου σήκωσε μου λίγο το καπελάκι σου. Έτσι καλύτερα, μ' αρέσει έτσι, μ' αρέσει έτσι. Λοιπόν. Πότε φυτεύτηκε αυτός ο ελαιόνας? Αυτός είναι... 40 χρόνια γύρισε. Περίπου 40 χρόνια τώρα. Από σένα? Αρχήνιξα, ναι. Από σένα? Ερχόμουν από Αυστραλία κάτω για 6 μήνες. Θέλω να πάρω
μερικά δέντρα. Να τα φυτέψω. Τους λάκους, να τα φυτέψω. Μπράβο. Και... να το. Και έγινε. Μπαίνει ο χειμώνας. Το χειμώνα έφευγα εγώ, μπαίνει ο χειμώνας και κρατούσε. Πάλι το άλλο καλοκαίρι πάλι... άλλες τόσες, άλλες τόσες. Και έγινε αυτός ο υπέροχος ελαιόνας. Αυτό που βλέπω τώρα εδώ είναι το χωράφι. Είναι καθαρό, είναι... ήταν έτσι πάντα. Όχι. Αυτό από εκεί από πάνω μέχρι εδώ κάτω ήταν μια πλαγιά έτσι. Και πώς την έφαγες? Έβαλα μηχάνημα μέσα. Oh. Και τα σκέψα όλο αυτό και μπάζωσα αυτό εδώ πέρα και έγινε όλο. Άρα μεγάλη δουλειά, έτσι. Μεγάλη. Έπεσε πολύ κόπος, ε. Κόπος και πολύ, πολλά λεφτά τότε για να το κάνω. Άξιζε όμως τον κόπο, ε. Φορτώζεται. Δούλευε 20 μέρες και φορτώζα μέσα. Αυτά τώρα πρέπει να είναι κληρονομικά, ε. Κουκουβαδίστηκα, ε. Αυτό ήταν ένα κομμάτι ο πατέρας μου που είχε δώσει αυτό, από εκεί ένα κομμάτι πέρα. Τα υπόλοιπα ήταν της Ευαγγελίστριας και τα αγόρασα τα κομμάτια αυτά. Μπράβο, πολύ καλά έκανες. Και έφτιαξε ένα ελαιόνα τέλειο. Έφτιαξε ένα ελαιόνα. Οι γερόντες το δώσει με καταλληνή, λέει, πουλάω αυτά. Πόσα είναι γερόντες, λέει 15. Πού θα πάνε τώρα αυτές οι ελιές? Στην Κώ θα πάω. Τις... α, δεν μπορούμε εδώ, στην Κάλυμνο δεν. Δεν είναι, δεν το λετρί εδώ πέρα. Το δημοτικό δεν δουλεύει, ναι. Το δημοτικό δεν δουλεύει. Στο βαθύ λέει είναι μικρό. Εγώ έχω 160 τιανικέδες λάδια από Λέσο. Τι λέει. Τώρα που κόβετε τις ελιές, τις πάτε κατευθείαν στην Κώ ή μαζεύετε όλες τις ελιές και μετά πάτε? Όχι. Αλλά... εγώ έκανα τώρα δύο αυτά. Πήγα προχθές, ναι, περασμένη εβδομάδα. Και έλεσα κάπου 120, 60, 65 τουρκικά που λέμε, που είναι 120-130 τένικερες. Τι λες, παιδί. Και έκανα 300 έτσι λαλάδι. Και έξω ακόμα. Αλλά τόσα έχω τώρα. Αμά, και πού θα πάνε τώρα αυτά? Έχω τις κυρίες πέρα. Δηλαδή βλέπω τις κυρίες που μαζεύουν. Δουλεύουν κάθε μια με το αυτό της. Δικό της θα μοιραστεί... το, το λάδι. Εξίσου, το λάδι, εξίσου. Εξίσου. Τι λέτε, δηλαδή μιλάμε για σοσιαλισμό στην πράξη, πόσα το 6, 8, 10 τενικέδες θα βγάλει κάθε μια στο μερίδιο, θα πάρει. Που σημαίνει ότι βγαίνει και το χρονιάτικο. Το χρόνο θα με καλέσετε και εμένα, να έρθω να μαζέψω ελιές. Είσαι καλεσμένη από τώρα. Τέλεια. Μπράβο σας, μπράβο σας. Αυστραλία τι γίνεται, τον Ντάρουιν. Καλά είναι τον Ντάρουιν. Το αφήσαμε πίσω πια. Πώς πάει? Κοίταξε να εσύ, άφησε τα παιδιά μου πάνω. Ο γιος μου ανάλαβε τη δουλειά που είχα εγώ, ας πούμε, ανάλαβε. Η κόρη και εκείνη, έχω αφήσει το κτίριο που έχω πάνω, τα units που οικειάζονται, όλα αυτά. Και έτσι εγώ τώρα πάνω πάω, δεν, τι να κάνω. Τουρίστας. Τουρίστας. Μπράβο, έτσι, καλά κάνετε. Κάναμε εδώ πέρα, έχουμε ένα σωρό τα σπίτια κάτω, τα μαγαζιά, το πολύ ένα, ωραία, το άλλο. Τέλεια. Παρέχομαι, παρέχομαι. Αλλά έχουμε ένα προσωπικό... εξαιρετικό. Εξαιρετικό προσωπικό. Ναι, 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 ναι. Δεν έχει ούτε κάτι άλλο ήκαμες, ούτε ήκαμες. Βλέπω τώρα δύο κυρίες, πόσες είναι, τρεις. Τρεις είναι. Είναι, είμαστε τέσσερις με μένα και το αφεντικό μας. Και το αφεντικό. Το αφεντικό μας. Έχετε πολύ δημοκρατικό αφεντικό. Ναι, ναι. Αλλά έχουμε είναι τώρα, σε λίγο θα καθίσουμε, έχουμε ζεστό ψωμάκι, λάδι, ντοματούλες και τυράκι. Αυτό. Λοιπόν, όταν θέλετε, μπορείτε να καθίσετε. Μαρία μου, συγγνώμη μια στιγμή. Δηλαδή, όταν λες ζεστό ψωμάκι... περάσανε από το φούρνο και το φέρανε. Ναι. Μαρία, και μετά βάζουμε λάδι και ντομάτα. Βεβαίως. Και τυράκι καλυμνικό. Αυτά που βρίσκονται είναι μακριά από εδώ για να φτιαχτούν? Κάποια χιλιόμετρα είναι. Μαρία μου, άκουσα να δεις. Άκου μία πρόταση. Ώσπου να πάμε εμείς εδώ στις κυρίες να τις δούμε, θα μας κόψεις μία φέτα να μας βάλεις το λάδι το καλύμνικο. Σε παρακαλώ τώρα, κυρία Μαΐλη, τώρα σε παρακαλώ πολύ. Δεν πειράζει, θα τη διακόψουμε λίγο. Για να συνδέσουμε το ρεπορτάζ να είναι ολοκληρωμένο. Όπως είναι καλό, δεν μας διώχνει, γιατί... Κάτι άλλο δεν σου πω, μαμά. Εδώ έχω δύο δέντρα. Μαρία μου, πήγαινε εσύ να φτιάξεις τα, και θα έρθω και εγώ τώρα. Αυτό εδώ το δέντρο και το άλλο από εκεί. Ναι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. 300 είναι, 400 είναι. Έλα. Ελιά. Μια στιγμή. Αυτό φαίνεται. Με το... κοίτα, το γυρίζετε στο... Ναι. Γέρικη ελιά. Από εκεί είναι πιο μεγάλη. Αλήθεια. Κοίτα, τρία άτομα δεν την καλιάζει τώρα, κύριε ρίζα. Έχουνε καρπό. Παρά τα χρόνια. Αυτή είναι καλή νύχια. Μπράβο. Κάθε χρόνο θα αφήσει λάδι. Θα αφήσει ελιές. Εδώ να πάω, εδώ στη συνεργάτηδε. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημιά είστε, έτσι? Καλημιά. Εδώ μένετε στο Άργος? Στο Άργος. Τέλεια. Είμαστε σόι, είμαστε. Είναι καλή... άψογη είναι. Άψογη, τα καλύτερα αφεντικά. Τα καλύτερα αφεντικά. Καλύτερα. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά. Τι ωραία που είναι εδώ. Εγώ πιστεύω ότι είστε φίλοι και όχι αφεντικά.
Λοιπόν, περίμενε εγώ. Αφήνω εγώ το, την ελιά εδώ και πάω εδώ στη Μαρία μου. Ναι, στο φαγωπότη. Πω ρε Μαρία. Έχουμε και τη μουσικούλα μας, βλέπω, ε. Βέβαια. Είμαστε ενημερωμένοι. Για τα πάντα, στα πάντα, για πάντα. Δηλαδή, δεν μου λες τώρα, Μαρία μου, το λάδι που θα βάλεις τώρα... Είναι της, από τις ελιές μας. Από τις ελιές αυτές. Έλα, να, για να το δούμε. Ορίστε. Εγώ θέλω ένα μικρό. Εντάξει, καλό είναι, καλό είναι αυτό. Άμα. Τώρα, άμα μου βάλεις και λίγο ντομάτα. Οπωσδήποτε. Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι, βάλε ντοματάκι, βάλε λίγο αλατάκι εκεί. Τι ωραία. Όχι, εμένα αυτό. Πάντως γεράσιμε. Ναι. Έχεις ένα ελαιόνα τέλειο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Κοίταξε να δεις. Προσπάθησα να κάνω κάτι για τα παιδιά. Απίθανο είναι, απίθανο, μπράβο. Και μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες με αυτή η ελιά τώρα, η μεγάλη. Να είναι και αυτή φορτωμένη και η άλλη πιο πέρα. Τέλεια. Και καλά έκανες που δεν τις έβγαλες, μπράβο. Δεν τις έβγαλα. Αυτές ήταν. Μαρία μου, εμένα δεν μου έβγαλες ντομάτα. Σε βλέπω. Έτοιμες πλημμύρες είναι, μην βλέπεις. Να κάνεις υπομονή. Ορίστε, τα πάντα είναι καθαρά. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ από τον Ελαιώνα του Γεράσιμου και της Μαρίας Κουκουβά. Δεν μου, Μαρία μου, κάνε μου, εμείς το κάναμε έτσι που το, για κάνε μου το, σφίξε μου λίγο το ζουμί. Όταν μαζεύουν τις ελιές, οι εργάτες τέτοιο τους δίνουν και τρώνε. Δεν ξέρω, χτες είχαμε φύλλα. Α, βέβαια. Τώρα έχω κουτσομούρες καθαρισμένες έτοιμες. Πιο ύστερα θα κάνουμε μια τηγανιά να την απολαύσουμε. Τι ωραία. Μου φαίνεται θα μείνω εδώ, θα αφήσω την εκπομπή και θα μείνω με την παρέα. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Μην μας παίρνετε εμάς, συγγνώμη. Μία παράληψη βλέπω. Τι? Εντάξει, ωραίο το ψωμί, το βλέπω, ωραία η ντομάτα, το λάδι, το καλύμνικο. Αλλά άμα δεν υπάρχει και το καλύμνικο τυράκι. Ορίστε! Α, έχουμε και τυράκι εδώ, καλύμνικο. Εδώ, φρεσκότατο. Ρε παιδί μου, νέο εγώ, λέω. Είναι, δίχως. Δεν το ξέχασε. Όχι καλύμνικο, αργότικο. Αυτό το τυρί είναι από το Άργος, δεν είναι... Όπου και όπου. Να βλέπεις. Τυράκι καλύμνικο. Από το Άργος, ε. Από το Άργος, βεβαίως. Πάρα πολύ ωραίο. Καλά. Ναι, αλλά αυτό, Μαρία μου, είναι ένα μεσημεριανό τελικά, ε. Τι, η ώρα είναι 11. Άσε που μπορεί να ξανάρθουμε. Πες μου κάτι άλλο, έτσι, όπως έχεις το ψωμάκι. Πες μου τώρα κάτι. Κατσιστές ελιές κάνετε? Όχι πολλές, γιατί είναι αυτά μόνο τα δύο δέντρα, άμα... Ρε παιδί μου, κάνουμε ρεπορτάζ που να έχει σχέση με την παράδοσή μας. Ντομάτα, ψωμί... Γερές, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμες. Ένα από τα ωραιότερα ρεπορτάζ που κάνουμε είναι αυτό. Πάντα είναι ωραία, είναι όλα, αλλά εντάξει. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, τίποτα. Να είστε καλά. Βλέπεις εδώ πέρα, έχει... Πρωινό. Ορίστε. Γεράσιμέ μου. Έχει 4-5 δέντρα, είναι καλαματιανές. Έχουμε και καλαμάτια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Έλα, δώστε χαιρετισμού στον Darwin. Ναι. Στα παιδιά που είναι εκεί. Ναι, σε όλους. Σε όλους. Πολλά φιλιά, στα παιδιά μου και σε όλους τους φίλους. Ναι. Και να έρθει το καλοκαιράκι και τέτοια εποχή. Ναι, μπορεί να έρθει το καλοκαίρι. Αν το δει αυτό το ρεπορτάζ στα σούλα, θα ζηλέψει. Ναι, θα τρελαθεί. Θα ζηλέψει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Κορίτσια, γεια σας. Μπράβο. Με αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές από τον Ελαιώνα του Γεράσιμου και της Μαρίας Κουκουβά, το ρεπορτάζ μας τελειώνει με ωραίες εικόνες, με μοναδικές γεύσεις παραδοσιακές. Συμφωνώ ότι είναι ένα ρεπορτάζ πολύ πολύ εύγευστο τελικά. Καλή δουλειά, παιδιά, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Αυτό το κομμάτι είναι της Αναστασίας μου. Θα το φάω εγώ όμως, ε. Αυτό το κομμάτι που μαζεύουμε τώρα. Α, εγώ νόμιζα το... Το λιώπης, το... μαζεύουμε τώρα, ναι. Ωραία, η Αναστασία λοιπόν από τον Τάργο είναι να έρθει γρήγορα. Να πάρει και το λάδι της. Θα της το στείλουμε τώρα το λάδι της, έτσι. Τώρα σοβαρά το λες. Σοβαρά. Κάθε χρόνο δηλαδή. Στέλνουμε πάνω, στα παιδιά. Τι το κάνουμε. Τελεκέδες, πάνε φεύγει. Να είστε καλά. Τελεκέδες. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά.
φακός του Καλλινικού Νιούς βρίσκεται Κυριακή πρωί στο Καλλινικό σπίτι, όπου ο πρέσβης της Ιαπωνίας μαζί με τον κύριο Δήμο, η πρέσβυρα, το δήμαρχο Καλλινίων, θα επισκεφθούν και η κυρία Λυσικάτου το Καλλινικό σπίτι. Καλά, καλά κύριε Δήμο, τι κάνετε? Είναι ευχαριστημένος ο πρέσβης μας? Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το φαγητό του αρέσει, το καλλιμνιώτικο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς περνάει ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Καλλιμνό? How do you like your short stay in Καλλιμνός? Well, it's a nice island with many attractions, many charms. Food is good, people is good. Πέστε τα, κύριε Δήμο. Όχι, είναι λέει πάρα πολύ ωραίο το νησί. Είναι πάρα πολύ ωραίο, με καλούς ανθρώπους, πολύ καλό φαγητό και φιλόξενο κόσμο. Welcome, Καλλιμνός. Καλλιμνία χάος, traditional Καλλιμνός. Γάμος. Καλημέρα σας. Γεια σας. Να σας ζητήσω καταρχάς συγγνώμη, κυρία Λυσικάτου, γιατί όταν ήρθε ο πρέσβης στο λιμάνι, λέω ποια είναι αυτή η ξανθιά κυρία, πρέπει να είναι της πρεσβείας. Αλλά μου αλλάξατε look. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, ναι, εκμοντερνιζόμαστε. Τώρα είναι, είστε συνοδός, είστε ξεναγός? Ναι, κάνω την ξεναγό εντός εισαγωγικών και τη διερμηνέα στην πρέσβυρα, η οποία μιλάει αγγλικά, και συνοδεύουμε έτσι σε χωριστό αυτοκίνητο, όπως είναι το πρωτόκολλο, τη σύζυγο του πρέσβη και τις περισσότερες φορές με τη σύζυγο του κυρίου Δημάρχου. Κύριε Δημαρχέ, πώς είναι οι πρώτες εντυπώσεις? Ακούω να είναι ενθουσιασμένος, Είναι, περνά έτσι πολύ όμορφα. Μιλά λίγο, αλλά όταν μιλά, απαντά στοχευμένα και μιλά στοχευμένα. Έτσι είναι οι Ιάπωνες. Και θα έλεγα και οι διπλωμάτες. Και οι διπλωμάτες. Και να πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Με ρώτησε να του πω για τα ίμια, γνώριζε τα ίμια και είχαμε ολόκληρη κουβέντα. Μετά από εδώ θα πάτε στον Άγιο Σάββα? Θα πάμε για 5 λεπτά να δει το πανόραμα και μετά πάμε στο κτίριο των Αμαία. Καλό πρόγραμμα. Ναι. Σφιχτό, ωραία δομημένο. Φαντάζομαι θα πάρει όλες τις ωραίες εντυπώσεις. Το παλέψαμε, γιατί το στείλαμε 3 φορές στην πρεσβεία. Δεν ήταν εύκολο, δεν το αποφασίσαμε εμείς. Το συναποφασίσαμε, δημοκρατικές διαδικασίες. Άρα η αποκορύφωση θα είναι, φαντάζομαι, το απόψε βράδυ. Απόψε 7. Και βέβαια αύριο που ο καλλινιακός λαός θα έχει μπροστά του στην εξέδρα των επισήμων έναν πρέσβη μιας χώρας που πληθυσμιακά ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια, από τις 3-4 πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο, καταλαβαίνετε, και βέβαια με το δεδομένο ότι γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 20, η αναρρίχηση είναι Ολυμπιακό άθλημα και ο στόχος του νησιού μας ποιος είναι? Να συνδέσει το άθλημα αυτό και η Καλλιμνός να καταστεί παγκόσμιο προπονητικό κέντρο. Είναι ο μεγάλος μας στόχος. Θα τα καταφέρω. Μπράβο, μην ρίμα. Λίμνια women used to be the first climbers. Okay. Even if the... Κύριε Δήμο μου, ναι, σας βλέπω ενθουσιασμένο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι ωραία, γιατί αυτή ήταν η Ελλάδα. Παλιά Ελλάδα. Πώς τα εισπράττει ο πρέσβης? Νομίζω ότι, ναι, και όπως είπε, μερικά πράγματα είναι το ίδιο στην Ιαπωνία. Ήταν το ίδιο στην Ιαπωνία. Φερρυπίνη στάχτη που χρησιμοποιούσαν για το πλυντήριο, για να καθαρίζουν τα ρούχα, το ίδιο κάνανε και στην Ιαπωνία. Ναι, βέβαια. Εσείς πόσα χρόνια κάνατε εκεί? Εγώ έκανα 15 χρόνια στην Ιαπωνία. Άρα ξέρετε δηλαδή και την κουλτούρα, τη ζωή του, τα πάντα. Πιστεύω, ναι. Έμαθα πολλά πράγματα. Πώς σας δέχτηκαν που ένας Έλληνας? Εγώ πήγα ως διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Είχα τη θέση μου, δηλαδή, είχα τη θέση μου. Και από εκεί ξεκίνησα από το μηδέν, πώς να μπορέσω να έρθω σε επαφή με την ταξιδιωτική αγορά, για να μπορέσουμε να βάλουμε την Ελλάδα στα προγράμματα που ήταν για Ευρώπη. Τα καταφέρατε? Βεβαίως. Πιάσαμε το 1900,
78 πιάσαμε 130.000 Ιάπωνες. Τι λέτε. Βέβαια. Και τώρα φαντάζομαι έχει ο αριθμός αυτός. Όχι, τώρα έχει κατέβει, διότι ο ΕΟΤ έκλεισε το γραφείο, και τώρα προσπαθούμε, θα κάνουμε μία προσπάθεια με την Ένωση, με την Ομοσπονδία Πρακτόρων Ελλάδος και τουριστικών παραγόντων. Θα έρθει ο πρόεδρος εδώ, ε? Θα έρθει σήμερα, βέβαια, ο κύριος Τσιλίδης. Είναι και αυτός δραστήριος και θα προσπαθήσουμε να πάμε στην Ιαπωνία να κάνουμε μία προβολή πάλι της Ελλάδος και να αρχίσουμε. Μόλις σας άκουσε ο πονηρός πολιτικός, ο κύριος Διακομιγάλης, πλησίασε. Όχι, μιλάμε κάτι ενδιαφέρον, να καλέσουμε από την Ομοσπονδία, Σύλλογο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, που κάνουν ροκ αναρριχήσεις, για να δούνε τι προσφέρει Κάλυμνος. Είναι χαρά να τα ακούσα, δεν τα κάνουμε τώρα με τον πρέσβη. Έτσι. Θα καλέσουμε την Ιαπωνική Ομοσπονδία Αναρρίχησης. Ναι, να έχουν κάποια άτομα. Θα τους καλέσω ως δήμαρχος και θα κοινοποιήσω το έγγραφό μας στον κύριο πρέσβη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπαίνει ουσιαστικά έξω από τα διπλωματικά του καθήκοντα, προσέξτε το αυτό, να στηρίξει την Κάλυμνο, διότι όταν θα πάρει την επιστολή τη δική μου, την οποία έχω αποστείλει στην Ομοσπονδία, καταλαβαίνετε ότι θα μπει και αυτό στο παιχνίδι και θα φέρουμε ένα team εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Αναρρίχησης και δημοσιογράφους. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Η Κάλυμνος ξεκίνησε ένα ταξίδι εξωστρέφειας μοναδικό. Αυτός είναι ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής. Ξέρετε ότι ήμουν από αυτούς που του άρεσαν να κάνει πάντα τέτοια πράγματα και είναι ακριβώς η ώρα το νησί να ξαναβγεί έξω από το καβούκι του. Και η παρουσία του πρέσβη είναι ένα πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν κι άλλα. Λοιπόν, θα πάμε και στον Άγιο Σάββα τώρα να προσκυνήσουμε λίγο. Λεπτά, ναι. Να δείτε και το πανόραμα από πάνω. Ωραία, ναι. Εντάξει. They sit on the floor, they scream very loud, they pull the hair, they cut the clothes, they did like that and they scratch the skin. It was so painful. Και τώρα είναι η στιγμή που θα κεραστεί ο πρέσβης, η πρέσβερ, ο δήμαρχος με το παραδοσιακό μας ανάμα. Ορίστε. Mr. Ambassador, I want to say something. It's true that Japanese people have a strong bond with culture and civilization. Bond? Δεσμούς. Δεσμούς, ναι, bond. Yes. Έχουν οι Ιάπωνες με τον πολιτισμό τους. Yes, of course. We are also older civilization and we are very proud of our traditional way of living. And at the same time, we modern country is advanced, so this kind of tradition and technology together is unique culture. Κύριε Δήμο μου, ελάτε κάτι, τη μετάφραση, κάτι τι. Α, ότι η Ιαπωνία βεβαίως έχει το ίδιο, διότι έχουν και αυτοί παλιό πολιτισμό. Έτσι. Από τους πανάρχαιους χρόνους, τους δικούς τους πανάρχαιους, αλλά συνδυάζουν και τον πολιτισμό και την τεχνολογία τη σύγχρονη. Πάντως μου είπατε κάτι σημαντικό, ότι με τη στάχτη που έγινε η εξανάγηση, το χρησιμοποιούν και στην Ιαπωνία, ε. Also, they are using for laundry, also the ashes. Because she said yes. Like this. Yes, maybe not nowadays. Long time ago, of course. But we have the same method. Yes, έχουν τις ίδιες μεθόδους. Είχε πολλές. Thank you very, very, very much. Thank you. Επόμενος σταθμός του πρέσβη, ο Άγιος Σάββας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλος Γαβαλάς, τον υποδέχεται. Είναι ο αντιδήμαρχος εδώ, ο κύριος Ζωίδης. Η Ιγουμένη. She's giving the blessing. Transfer. Του οποίου πίστηκε αυτό στη μνήμη του, μόνασε εδώ, ήταν μοναχός. Saint Sabas was a monk in this monastery. Εδώ κοιμήθηκε. And he slept here. When we say he slept, κύριε Δήμο, κάτι πολύ ενδιαφέρον μας είπατε, γιατί βλέπω την κατάνοιξη του πρέσβη και της πρέσβυρας. Επισκέφθηκε το Άγιο Όρος. Ο πρέσβης, ναι. Ναι. You
visited the Holy Mountain. Yes. Because you knew two monks yes. who were in the monastery of Iviron. Monastery of Iviron and yes. Δοχειρίου. Δοχειαρίου. Ήταν τα δύο μοναστήρια, η Βίρον και ο Δοχειαρίου. Είναι δύο Ιάπωνες ορθόδοξοι μοναχοί. Πάντως είδα την κατάνοιξή του. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. You were very nice, so you're not... Of course, you respected. Μου έκανε εντύπωση ότι η πρέσβυρα, πριν μπει μέσα στην εκκλησία, έβαλε το επαναφόρο, δεν το φόρο. Για σεβασμό. Έτσι, σεβασμό. Okay. Και τώρα είναι η στιγμή για το πανόραμα της Καλύμνου. Εντυπωσιασμένος από την Καλύμνο. Do you like Καλύμνος? Ah, yes, yes, very much. Especially so the food is very beautiful, so I like local food very much. Αναμνηστική φωτογραφία στον Άγιο Σάββα, εντυπωσιασμένη, ενθουσιασμένη από την όμορφη θέα της Καλύμνου. Μετά τον Άγιο Σάββα, επόμενος σταθμός του πρέσβη της Ιαπωνίας είναι το κτίριο των Αμαία Άργους. Ο πρόεδρος, ο κύριος Φίλιππος Ολυμπίτης. Στο κέντρο μας. And his wife, η γυναίκα του κυρίου. Όλο το προσωπικό είναι εδώ. Ο κύριος Ολυμπίτης ενημερώνει τον πρέσβη για το κτίριο των Αμαία. Έχουμε και το επόμενο κτίριο από πίσω, το οποίο θα το δείτε αν υπάρχει χρόνος να το δούμε. Είναι με τα θάνατο γονέο τα παιδιά που θα πάνε. Είναι με? Με τα θάνατο γονέο. Το τμήμα των αργαλιών επισκέπτεται ο πρέσβης. Η κουλτούρα για αυτούς παίζει σημαντικό ρόλο. Μας, εάν μπορούσαμε να κάνουμε και μια αδελφοποίηση σε κάποιο κέντρο το ίδιο. Επί ευκαιρίας, αυτό είναι της ευκαιρίας, αγίπησαμε πρέσβη. Ένα δώρο από τα πράγματα που φτιάχνουν τα παιδιά. Αυτό το φτιάχνουν εδώ τα παιδιά, το κάνουν εδώ, for you, to remember to come to Kalimnos. Αυτό είναι τι είναι, cement table. Very nice. Και το φτιάχνουν τα παιδιά. Εντυπωσιασμένοι. Εντυπωσιασμένοι, κύριε Δήμο, ε. Because today is Sunday, so the last thing is holiday. Ρωτάει τα παιδιά γιατί δεν είναι εδώ και τα παιδιά είναι σε το Σαββατοκύριακο τους. This is a big present. Είναι ένα μεγάλο δώρο. Τώρα εσένα θα σου δώσω τον Άγιο Σάββα για να μας βλέπει και να... Εδώ είναι ένα δωράκι για εσάς. Ο Άγιος Σάββα. Στο πρέσβη, τώρα θα του δώσω. Εδώ, στον Άγιο Σάββα. Όχι. Αλλά όχι, μήπως είναι εδώ, καταλαβαίνεις. Εσένα, επί γιορτή σου... Επιδόσια μου κάνεις δώρο, το Δημήτριος, ε. Το Δημήτρη. Τον Άγιο Δημήτρη. Εγώ Δημήτρης είμαι. Name day. Κύριος Δήμος λέει ότι ο πρέσβης πρέπει να πάρει το δώρο του σε άλλη αίθουσα, σε ξεχωριστή αίθουσα. Στο τμήμα της αγκιοπλαστικής, ο πρέσβης, ο δήμαρχος, η πρέσβυρα, ο πρόεδρος του καταπληκτικού μας συλλόγου ατόμων με ειδικές δεξιότητες, απαθανατίζονται. Στο μοναδικό μας αρχαιολογικό μουσείο είναι μέσα στο πρόγραμμα που επέλεξε ο Δήμος Καλυμνίων να επισκεφθούν οι εκλεκτοί καλεσμένοι και είμαστε βέβαιοι ότι
θα εντυπωσιαστούν. This is the oldest. A statue of a young man called Kouros. That's also an inscription. Yeah. Just naked, but this has yes. The. Most of them are naked. There are only five. Εντυπωσιασμένοι από τον Κούρο, το μοναδικό αυτό έκθεμα που υπάρχει στο μουσείο της Καλίνου. Made many statues for her family, for their families. Και τώρα είναι η μεγάλη στιγμή όπου θαυμάζουν το άγαλμα της Καλλινιάς. Probably a Roman ship took them from Greece and were taking them to Rome. Κύριε Δήμαρχε, έλατε να σας πάρω εγώ, ώσπου να γίνει η ξανάγηση του πρέσβη. Επίσης ακριβώς είναι η κεφαλή, η οποία απουσιάζει. Δεξιά μας είναι τα πόδια, τα χάλκινα που απουσιάζουν. Έχετε μεγάλη ευθύνη, ε. Εγώ. Βεβαίως. Μετά από 5 χρόνια που έχουν φύγει, μεγάλη ευθύνη να τα φέρετε πίσω. Εμείς θα τα φέρουμε πίσω. Και ξεκινά ένας πόλεμος ανελέητος, ο οποίος θα πάρει και δημοσιότητα κεντρικά. Εμείς δεν θέλουμε εσωτερικά ελγίδια, δεν μπορεί να μας πάρει το επίσημο κράτος τα δικά μας ευρήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ξεκινάμε επίσης αυτή την προσπάθεια επιστροφής αυτού του μοναδικού πραγματικά οριχάλκινου αγάλματος του ΙΠΕΑ. Θα το φέρουμε στο νησί, η κόντρα θα είναι σκληρή πάντως και να είστε σίγουρος γι' αυτό. Θα τα φέρουμε πίσω. Με αυτή την όμορφη εικόνα κάτω από το άγαλμα της Καλλινιάς φεύγουμε, τελειώνει το ρεπορτάζ από το μουσείο και πάμε για αλλού. Επόμενος σταθμός. Γιοκοσό λοιπόν, λέει στα Ιαπωνέζικα ο Γρηγόρης, κόκκινος, καλωσορίζοντας. We are cooperating with also we have clients from Japan. Since 1954. Elaborate this sponsorship. And here is the. We are still cooperating. All right, housekeeper, can I? And here is the. My grandfather started the elaboration in Japan. Here is my grandfather. And I am the. Πόση ώρα γίνεται η συζήτηση του Γρηγόρη Κόκκινου. Ο πατέρας ο Βασίλης μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό ψαλιδίζουν σαν να είναι μια κανονική εργάσιμη ημέρα στην αποθήκη. Ένα δώρο λοιπόν
της επιχείρησης Κόκκινου στον πρέσβη και στην πρέσβυρα. Και ένα σκάφανδρο. Γιώργο, φέρνει τη φωτογραφία μέσα στο γραφείο να δείξουμε. Όνομα, επίθετο, παρακαλώ. Γαβαλάς Αλέξανδρος. Γαβαλάς Αλέξανδρος. Έχω ακούσει πάρα πολλά για σένα, ότι είσαι ένας τρομερός ψαλιδιστής κουκαριών. Αν είναι καλά, λόγια. Με τον Τζάκ τον Γαβαλά έχει σχέση. Πατέρας μου. Αυτό είναι. Ο πρέσβης φεύγει από την αποθήκη Κόκκινου και έρχεται στη Ρήνα του Βαθύ. Ώσπου να έρθει, εγώ έτρεξα πιο γρήγορα και βρήκα την σεβαστή μου. Σεβαστή μου, πρέπει να σου πω ότι έχουν εξετρελαθεί από τα φαγητά που φάγανε χθες τα αργινότα. Μπράβο, και μου είπε, μου είπε ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Καράμαλης. Ο Καράμαλης, μου λέει εσύ θα φτιάξεις μια κατσαρόλα ντολμαδάκια, φύλλα, με λάχανο μαζί. Ναι. Τα έφτιαξα και χθες μου τον πήρα και τους έστειλα και γλυκό στα φίλη. Δεν ήθελανε κάτι άλλο από μένα, θέλανε μόνο τα ντολμαδάκια. Ναι, ήθελανε τα τοπικά φαγητά. Τι σου είπε ο Γιάννης? Ότι δώσανε ρεζιτάλ τα ντολμαδάκια. Πρέπει να σου πω ότι όπου σταθώ με την πρέσβυρα και μου λένε το φαγητό ήταν υπέροχο. Και η Μαρία η Παστρικού μου λέει δεν πρόλαβα να φάω, έφαγα μόνο δυο λάχανα. Τα φάγαν όλα, ε. Και είχαμε ξετρελαθεί, τους άρεσε. Ναι, εγώ παρόλο που δεν ήμουνα σε φόρμα, μόνη, ναι, σε φόρμα. Τα έκανα πολύ γρήγορα, ναι. Αλλά εντάξει. Ποια είναι η τέχνη σου, ρε Σεβαστή, για πες μου σε το παρακαλώ. Το χεράκι μου, όπως φτιάχνω τα βασιλικά, φτιάχνω και τα ντολμαδάκια μου, φτιάχνω και όλα τα φαγητά. Είσαι μία κούκλα. Φτιάχνω και γλυκό στα φύλλη, έφτιαξε 140 κιλά γλυκό στα φύλλη. Μοίρασα στους φίλους μου, έστειλα εκεί που έπρεπε. Τι λέρα, παιδί μου. Τώρα θα κάνω κηδόνι. Ωραία, λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα να δω τον πρέσβη. Σ' αγαπώ πολύ, φιλάκια. Και να... Τα ξαναλέμε. Και ο πρέσβης να ασχοληθεί την κάλυμνο μας. Θα θυμάται. Ακριβώς. Που αξίζει. Να είσαι βαστή, λοιπόν, η Μουχούρτενα ευγενέστατη. Υποδέχεται στη Ρήνα του Βαφή την αποστολή. Ο Ηλίας ο Τσέρος είναι εδώ. Γιάννης Καράμαλης. Καλημέρα, τι κάνετε? Τι δουλειά έχετε τώρα εδώ, εν αναμονή του πρέσβεως? Μετά από ένα πολύ πετυχημένο καλωσόρισμα εχθές στα Αργινότα με παραδοσιακό κέρασμα και καλή μνήκη μουσική, σήμερα θα τον κεράσουμε φρέσκια μανταρινάδα και θα το πάμε βόλτα με το σκάφος έξω να δείτε αναρχητικά πεδία στη θάλασσα μέσα και θα κάνουμε και πίτη ξαναρρίχηση μέσα στη θάλασσα. Οπότε θα έχει μια πλήρη εικόνα από όλα αυτά που έχει να προσφέρει κάλυμνος και την υπόλοιπη μέρα θα την περάσει με άλλες ξεναγήσεις από τη μεριά των Αργινοτών και της Πόθιας. Έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά. Μπράβο σας. Το παλεύουμε. Μπράβο. Καλά. Να φανταστείς μόνο ότι με τα καλύμνικα φαγητά η πρέσβυρα και ο πρέσβης έχουν ξετρελαθεί. Η πρέσβυρα έμεινε. Δεν το περίμενα. Ναι. Ζήταγε κι άλλο. Ναι. Να είστε καλά, μπράβο. Να είστε καλά. Παιδιά. Μπράβο. Φρέσκια λοιπόν μανταρινάδα. Είναι φρέσκια, βρε Γιάννη. Ναι. Τώρα μόλις. Τώρα έγινε. Μανταρίνα. Μανταρίνα. This is mandarin. Ευχαριστώ πολύ. Στην υγειά σας. Καλησπέρα. Ο Δήμαρχος προσφέρει τα ωραία μανταρίνια της Καλύμνου. Ενθουσιασμένη η πρέσβυρα, ο πρέσβης. Βλέπω όμως ένα νέο πρόσωπο. Το όνομά σας, το επίθετό σας. Λίσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Τουριστικών Ταξιδιογραφείων Ελλάδος. Άρα κάποιο χεράκι βάλατε για αυτήν εδώ όλη την όμορφη διαδικασία. Ασφαλώς. Στη συνεργασία με τον Δήμαρχο. Γνωρίζεστε με τον κύριο Διακομιχαλή. Με τον κύριο Διακομιχαλή. Γνωρίζουμε τις δραστηριότητες του, τις δράσεις του. Και με έναν τέτοιο άνθρωπο μόνο μπορείς να παράξεις κάτι καλό για τον τόπο. Αν και είμαι Καστελοριζιός, αν και έχω κάνει πολλά χρόνια στην Κάλυμνο και έχω δεσμούς με την Κάλυμνο, τώρα έφαγα το ωραιότερο καλαμάκι, τα ποδάκι. Τέλεια. Θα φάει μικρός ψαρεύοντας το μόνος μου. Τι να περιμένουμε τώρα, κύριε Τσιλίδη, με αυτές τις ενέργειες όλες τις ώρες? Η συγκυρία των Ολυμπιακών Αγώνων συμπεριλαμβάνουν για πρώτη φορά το πρωτάθλημα της αναρρίχησης βράχου.
που ήδη ο πρέσβης και η γυναίκα του αναρχήθηκαν και άποκτησαν εμπειρία. Ήδη στην Ιαπωνία σήμερα συζητιέται του Νοεμβρίου η εκδήλωση του Japan Week. Έχουμε πολιτιστική φλόγα Ολυμπιάδος. Για να πάρουν τη φλόγα για να πάνε να κάνουν Ολυμπιακούς αγώνες. Ελληνική σκέψη. Έχουμε λοιπόν Ολυμπιακούς αγώνες. Ποιο είναι το καλύτερο κομμάτι του βράχου για το παγκόσμιο δεδομένο? Η Κάλυμνος. Έχουμε και άλλους βράχους. Αυτός είναι μοναδικός. Άρα αναδεικνύουμε στο Νότιο Αιγαίο αυτή τη φυσική δυναμική ομορφιά του αθλητισμού, που είναι αυτό που αρέσει και στους Ασιάτες. Άρα εφόσον οι Ασιάτες το θέλουν, εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να το αναδείξουμε. Το έχουμε. Έχουμε και άλλα πράγματα φυσικά. Έχουμε να κάνουμε τις αποστολές μας στην Ιαπωνία. Με συνεργασία και με τον κύριο Φρατσάνο, που είναι και ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου, που μαζί στήσαμε την υποστήριξη της αύξησης της Ιαπωνικής Εβδομάδας. Οι σχέσεις μας με τον πρέσβη έχουν ήδη ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό. Ο κύριος Βατσάνος είναι χρόνια ήταν διευθυντής στο Νεότι Ιαπωνία, μιλάει και ιαπωνικά. Με τον δήμαρχο η ευγενική του χειρονομία να αποδεχτεί αυτή την σκέψη ως ιδέα δυναμική και να καλύνει τον δήμαρχο φιλοξενούμενο στο νησί του, δεν νομίζω πως πρέπει να το συζητάμε. Πέρα, θα σας πω μόνο κάτι άλλο. Χθες ήμουν στη Ρόδο και έψαξα να βρω αρχεία από τα παλιά των Ιαπώνων. Ερχόντουσαν 160.000 από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο. Χάθηκαν τα τελευταία 13 χρόνια. Τους ξαναφέρνουμε. Μακάρι να μας φέρετε αναρχητές. Μακάρι. Βρήκαμε από ξεχασμένο χαμένο αρχείο. Μακάρι να μας φέρετε. Φωτογραφίες από γάμους Ιαπώνων που παντρεύονται. Τέλεια. Κύριε Σιλίδη μου. Το Νότιο Αιγαίο λοιπόν, είναι εδώ. Κάνω μια διαπίστωση. Εάν σε αυτή τη ροή του λόγου σας, η οποία είναι εξαιρετική, είναι και οι ικανότητές σας ανάλογες, τότε τα αποτελέσματα θα είναι πολύ πολύ θετικά. Αυτό θα το πω εγώ. Υπάρχει απόλυτη αντιστοίχηση στη ροή του λόγου και στις ικανότητες και στα αποτελέσματα. Του κυρίου Τσιλίδη, του κυρίου Βρατσάνου, η Κάλυμνος έχει αποκτήσει δύο πολύ μεγάλους φίλους. Κύριε Χαραβαντά, ξέρετε ότι εμείς ξέρουμε να ανοίγουμε πόρτες. Και δημιουργούνται από εκεί και πέρα λεωφόροι, μπαίνουμε σε σαλόνια. Αυτή την ώρα εγώ θεωρώ ότι η παρουσία του πρέσβη είναι έργο πολλών τετραετιών για το νησί. Αρκεί όλοι μαζί να το αξιοποιήσουμε. Ναι, αλλά... Και να πούμε και κάτι άλλο, στην αποστολή μας που οργανώνει τα road show στην Ιαπωνία είναι μαζί μας ο κύριος Μπαμπάνης ο Λεωνίδας της North Events, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που κάνει και μαζί μας την Άστα στην Αμερική, την Αυστραλία, γιατί όπου έχουμε εμείς δυνατότητα τουρισμού, έχουμε τις ΕΜΤΑ σε Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Ισραήλ, που αναπτύσσουμε με τους ομοεθνείς μας αυτές τις χώρες ανταλλαγές πολιτισμών στο νότιο κομμάτι των διακοπών. Λοιπόν, γρήγορα πηγαίνετε στο ταχύπλο σκάφος. Είναι όμως πολύ σεμνός και τρώει εκεί το. Μας είπε το ωραιότερο χταποδάκι. Κύριε Δήμο, θα πάτε εσείς. Έλα, πάμε. Έλα, πηγαίνετε. Τι θα έχει τώρα, αναρριχητής ο οποίος θα αναρριχηθεί και θα πέσει στη θάλασσα, έτσι. Χαίρετε, ναι. Θα πάτε μάλλον ψηλά και θα πέσετε για να δουν οι... Εδώ πέρα, στη σπηλιά. Εδώ, στη σπηλιά. Ναι. Εδώ. Κύριε Βρατσάνο, μέσα στο σημείο. Ο πρέσβης, η πρέσβυρα. Έλα, κάτσε. Είναι. Κύριε Δήμαρχε, θα μπείτε μέσα. Με αυτές τις πολύ πολύ όμορφες στιγμές, το ρεπορτάζ μας τελειώνει για σήμερα μόνο. Όχι κύριε Χαραμαντά, έχουμε το βράδυ την κεντρική εκδήλωση. Πώς τελειώνει? Έχουμε την κεντρική εκδήλωση. Γιατί θέλετε να με καταδώσετε, αφού 7,5 ώρα θα πάω στην ΑΕΚ Ολυμπιακός, αλλά θα είναι άλλος συνεργάτης του Κάλυμνος News να καλύψει την εκδήλωσή σας. Εγώ δυστυχώς δεν θα το παρακολουθήσω τον αγώνα. Θα μάθω το αποτέλεσμα. Θα σας μεταφέρω. Θα σας μεταφέρω. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, ας και Ολυμπιακός. Άλλη μία ήταν. Τι ομάδα είστε? Ολυμπιακός. Ωραία, να πάρει οργή. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Hello. Εγώ, έλα, έστειλα τον αντιδήμαρχο. Λοιπόν, δήμαρχε, έκανες την καλύτερη δουλειά. Λοιπόν, ας πάνε τα νεότερα παιδιά. Εσείς έχετε να οργανώσετε περαιτέρω τα πράγματα, εντάξει. Γι' αυτό έμεινα εδώ στο βαθύ. Say this word.
Σάββατο πρωί και ο φακός του Καλλιμνός News με φόντο την πανέμορφη Τέλεντο καταγράφει εικόνες από το ψάρεμα με την τράντα Αγία Πελαγία του καπετάνα Νικόλα Καραντάνη. Από την 1η Οκτωβρίου οι τράτες πιάνουν δουλειά. Αφήσαμε να περάσει φούρια των πρώτων ημερών και τώρα θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ αφού ο καπετάν Καραντάνης, ευγενέστατος μαζί με τους γιους τους, με προσκάλεσαν να καταγράψω αυτό το όμορφο παραδοσιακό ψάρεμα με την τράτα. Αυτό το ρεπορτάζ έχει τη δική του ιστορία. Είχαμε κλείσει ραντεβού με τον καπετάν Νικόλα για τις 5.30 το πρωί στο Μελιτσάχα. Ήμασταν εκεί, αλλά μετά από μία διευκρίνηση ότι η πρώτη καλάδα θα κρατήσει γύρω στις 4 ώρες, έφυγα. Η ώρα τώρα είναι 10.30 το πρωί και το ρεπορτάζ μας πραγματοποιείται από τη στεριά σε πρώτη φάση και μετά βέβαια μέσα από την τράτα σε μία νέα καλάδα. Πω ψαριά, ασήκωτο φαίνεται το δίχτυ. Ωραία! Ωραίο αυτό να δυσκολεύεται να ανέβει το δίχτυ. Ακούω γιαχταπόδια μέσα. Είναι η πιο ωραία στιγμή του ψαρέματος της τράτας. Υπάρχει η αγωνία και από τον καπετάνιο και από το πλήρωμα. Το μεροκάμα το πρέπει να βγει και κάθε καλάδα προσμετράται στο μεροκάματο. Σαν να μου γύρει η τράτα προς την πλευρά του δικτύου. Καπετάν Καραντάνης παρακολουθεί. Θα το ρωτήσω μετά πόσες καλάδες. Τέλεια. Αλλά βλέπω και ένα άλλο δίχτυ πάνω. Να είναι δύο. Τώρα είναι η σειρά της δεύτερης. Να το πούμε έτσι, σακούλας με δίχτυ. Η μία είχε αρκετά ψάρια. Ψαριά, τέλεια. Μιλτιάδης, σε θυμάμαι. Καπετάν Νικόλα, τι γίνεται? Καλά, καλά. Ποιος είναι τώρα, ο Μικρούλης είναι εδώ? Ο Μικρούλης. Ο Εικονός είναι? Ο Εικονός του Μιλτιάδη. Του Μιλτιάδη. Άρα δηλαδή... Πάει, για να το δω. Για να μου πεις τι ψάρι είναι αυτό. Πες του ρισέκι. Πώς πήγε η ψαριά μέχρι τώρα? Πρώτη είναι, καλά πήγαμε μάμα. Καλά πήγαμε. Αυτό που μου είπαν τα παιδιά, γιατί ήρθα το πρωί εγώ στο Μελιτσάχα και μου είπαν ότι περίπου 3,5 με 4 ώρες. Τόσο τραβάμε. Γιατί βάζω μια το πρωί. Για ποτέ τώρα δουλέψει. Τώρα είδα καπετάνιε, δύο σακούλες. Ναι. Αν το πω έτσι, πώς το λέτε εσείς? Ναι, δύο σάκους. Δύο σάκους. Γιατί είναι βαριά, είχε και γομάρια μέσα.
Τώρα μπορώ να έρθω μαζί σας για μια καλάδα. Ναι. Μπορείς, πώς δεν μπορείς. Πάμε λοιπόν. Θα σε πάρω, θα πάμε στο Μαζούρι, θα σε ξαναφέρω πάλι. Βέβαια, μόμιλες. Όπου θες θα με πας, όπου θέλεις. Ωραία. Να και ο μικρός λοιπόν Σάκης, ο εγγονός του καπετάνα Νικόλα, ύστερα μου λες εμένα, λέει η καπετάνια, ότι το μήλο δεν πέφτει κάτω από τη μηλιά, ε. Πρέπει να καμαρώνεις λίγο, ε. Έλα. Για να δούμε λοιπόν και τη συνείδηση που δίνει ο παππούς στο γιο, στον εγγονό. Το μικρό λοιπόν χταποδάκι θα το πάρει ο Σάκης και θα το πετάξει. Έλα Σάκη μου, έλα, ρίξε να μεγαλώσει. Ω, μπράβο, τέλεια. Μιχάλη μου, τι κάνεις. Καλά. Καλά, όχι. Πω, θησαυρός. Ο Μιλτιάδης ζυγίζει τη ψαριά. Είναι μια παραγγελιά απ' έξω, Μιλτιάδη. Ναι, ναι. Συνηθίζεται αυτό, ε. Συνηθίζεται. Σας παρακολουθούν δηλαδή έξω, έτσι. Έρχεται ο κόσμος. Και παίρνει αμέσως. Του αρέσει το τοντάνο το ψάρι. Και ό,τι να είναι. Και για του λόγου του αληθές, να, η καλημιά. Τι κάνετε? Ψαράκι. Ψαράκι φρέσκο, έτσι. Ψαράκια. Λοιπόν, ορίστε. Δίνουμε τα χρήματα, παίρνουμε πίσω, τα ψάρια πίσω, και φεύγουμε. Η πρωινή καλάδα τελείωσε, τώρα ξεκινάμε την δεύτερη, όπου θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ από την αρχή. Να σας γνωρίσω το πλήρωμα λοιπόν. Γιώργος Καλανδράνης, τα λέω καλά? Ο Μιχάλης ο Καλανδράνης. Καραντάνης. Ο Μιλτιάδης λοιπόν, ο Καραντάνης είναι ο τρίτος του πληρώματος. Και ο καπετάν Νικόλας. Με τους τρεις γιους. Πού θα πάμε τώρα? Στο Μασούρι. Στο Μασούρι. Πόσο θα κρατήσει η καπετάνια τώρα αυτή η καλάδα? Περίπου μία και τέταρτο. Μία και τέταρτο. Ο μικρός Άκης πετάει τα ψάρια τα μικρά μες στη θάλασσα για να τα πιάσουν οι γλάροι. Πάμε Σάκη. Οπ, πάει. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Να το στο πήρε. Για να γίνει η δεύτερη καλάδα πρέπει τα δίχτυα να καθαριστούν από τις τραγάνες. Αυτό μου είπε ο Μιλτιάδης. Όση ώρα ετοιμάζεται η δεύτερη καλάδα, ο καπετάν Νικόλας ξεσκαρτάρει. Και επί τόπου το πάλωμα γίνεται. Τώρα ο καπετάνιος ταΐζει τους γλάρους. Έχουνε μαζευτεί, όπο, τι γίνεται εδώ. Καπετάνια, τελειώσατε το πάλωμα. Ναι. Τώρα πετάμε. Πάτε για την καλάδα σας τώρα, έτσι. Πόσα χρόνια κάνεις τη δουλειά αυτή? Από πολλά χρόνια. Από τον παπά? Ο παπάς μου, εγώ, τα παιδιά μου. Άρα είναι δηλαδή οικογενειακή ιστορία, ε. Οικογενειακή. Ο παππούς μου. Από τη Λέρο. Από τη Λέρο. Καλανδράνης. Ναι, από εκεί βασικά. Εγώ σε έλεγα Καλανδράνη προηγουμένως, αλλά... Καραντάνης. Καραντάνης. Πόσα παιδιά έχεις? Έξι. Έξι, τώρα έχω 18 αγκόνια. Τέλεια, ωραία είναι, ωραία. Όλοι ψαράδες? Όχι, τα δύο τώρα της κόρης σπουδάζουν για μηχανική. Ένας είναι μηχανιώνα, ο άλλος είναι... Αλλά η θάλασσα δηλαδή έχει παίξει, ναι, σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Στη θάλασσα, ναι, στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Πες μου τώρα, πόση ώρα θα κρατήσει αυτή η καλάδα?
Αυτή γύρω στη 1 και 4. Και δεν πας πια τώρα για καλαμάρια? Όχι, όχι. Τώρα πάμε για μαρίδα και διάφορα. Ό,τι... Για μαρίδα και διάφορα. Ό,τι βρει μπροστά της. Τα δίχτυα είναι έτοιμα. Ρίχνονται πια τώρα στη θάλασσα. Δύσκολη δουλειά, δύσκολη δουλειά. Καπετάνια, πόσα μέτρα θα ρίξετε? Στα 300 μέτρα, 400. 400 μέτρα. Καπετάνια, υπάρχει μυστικό? Όχι, πού θα ρίξεις τα δίχτυα σου? Με τα ρέματα. Με τα ρέματα, ε. Σήμερα η θάλασσα είναι καλή. Εντάξει, καλή. Η θάλασσα είναι καλή, αλλά ρέματα έχει πολλά. Το καταλαβαίνεις εσύ, ε. Ναι. Τελικά, Μιχάλη, ο πατέρας δίνει τις οδηγίες που θα ρίξετε τα δίχτυα? Ο πατέρας. Ε? Ο πατέρας. Ο πατέρας που έχει πολλά χρόνια πήρε. Τον ακούτε δηλαδή, έτσι? Βέβαια. Εάν μια μέρα, λέμε τώρα, να είναι καλά ο άνθρωπος, είναι λίγο άρρωστος, έχει καμιά γρυπούλα και πάτε μόνοι σας, δεν υπάρχει πρόβλημα? Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά ο πατέρας είναι πιο καλό. Ο πατέρας δεν χασομερά. Ο πατέρας δεν χασομερά. Ο πατέρας είναι το μυαλό. Όση ώρα το δίχτυ πέφτει στη θάλασσα, ο Μιλτιάδης καθαρίζει. Δεν υπάρχει τελικά στιγμή πάνω στην τράντα που να πάει χαμένη. Είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή όλη, από τον καπετάνιο μέχρι τους γιους του. Πανηγύρι έχουν τελικά οι γλάροι, ε Γιώργο? Ναι, ναι. Είναι η ωραία στιγμή, ε, ότι δεν θέλετε το πετάτε. Θα ήρθω με τους γλάρους. Δες. Ήρθε και η ώρα του κολατσιού, Μιχάλη. Ναι. Τι τρως? Εγώ, πατηγανητή. Της μαμάς? Της μαμάς. Νόστιμη. Μπράβο. Ο δίχτυ έπεσε. Και τώρα γίνεται το τράβηγμα της καλάδας. Όσο η καλάδα ανεβαίνει, ο Γιώργος και ο Μιλτιάδης βάζουν σε φελιζόλ την ψαριά. Εδώ είναι τα καλαμάρια, εδώ είναι η κολλή και, Γιώργο, εδώ είναι τα μπαρμπούλια, η χάνη και οτιδήποτε άλλο, έτσι? Ναι, ναι. Η ώρα που μπαίνει ο πάγος. Σκεπαστούν τώρα και κατευθείαν στον έμπορο, μόλις τελειώσει το μεροκάματο. Μέχρι να τραβήξουν τα δίχτυα είναι η ώρα του τσιγάρου, της ξεκούρασης. Μίλτο, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Ξεκινάει η τράτα 1η Οκτωβρίου. 1η Οκτωβρίου. Και τελειώνει? Τέλη Μαρτίου. Τέλη Μαρτίου. Μετά με τι ασχολείστε? Κανένα δίχτυ, κανένα παραγάδι. Όλο το χειμώνα? Όλο το καλοκαίρι. Ναι. Το καλοκαίρι, το χειμώνα είναι η τράτα. Ναι, η τράτα το χειμώνα μέχρι το Μάρτιο μου πέσε. Ναι, ναι. Και μετά συνεχίζουμε και πάμε όλο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Ο μπαμπάς είναι μαζί? Το καλοκαίρι, επειδή σφεύγουμε ταξίδια, δεν τον παίρνουμε. Και όταν λες ταξίδια, Μίλτο, πού πάτε? Εδώ, Κυκλάδες, πάμε συνήθως. Μαζί με τα αδέρφια? Ο αδερφός μου έχει δικό του καίκι με τον άλλο, τον Μιχάλη. Με τον Μιχάλη, ε. Βγαίνει το μεροκάματο? Κοίτα, λίγα είναι, δεν είναι, ψάρια δεν είναι. Αλλά πιστεύω ότι το κυνηγάς κάτι. Πάντως είναι κουραστική δουλειά τελικά, ε. Ναι, είναι πολύ κουραστική. Εμείς έτσι όπως το βλέπουμε είναι... Κανία. Να είστε καλά έτσι, να έχετε δύναμη. Τι να κάνω. Καπετάν Νικόλα, πόσες καλάδες κάνετε την ημέρα? Τέσσερις. Αν είναι μεγάλα τα βάθη. Στάσεις, ναι. Αν είναι πιο μικρά. Άμα είναι μικρή και με ένα σκηνάκι, αυτό βάζει 6-7. Άρα ξεκινάτε δηλαδή 6 ώρα το πρωί. Ναι.
Και τελειώνεται. 4. Αλλά τώρα εγώ που έρχομαι το μάμα του φόβου αυτή, γιατί έχουν πει σημαντικά για τα... Α, και φοβάσαι μήπως πλεχτούν τα δίχτυα σου, ε! Και έρχεται καμιά φορά και το ξεραπίστη και έρχεται. Λοιπόν, κοιτάξτε τελικά, για να δω ρε Σάκη. Καλά, είσαι φοβερός τελικά. Είσαι τρομερός. Τι ψάρι είναι αυτό? Σπάρος. Να λοιπόν, το μήλο κάτω από τη μηλιά. Ο παππούς βλέπει την πορεία της τράτας. Ο μικρός το έριξε στο ψάρεμα. Ο Μίλτος ξεκουράζεται. Ο Γιώργος επικοινωνεί με το κινητό του. Και ο Μιχάλης το τσιγαράκι του. Από την άσπρη σημαδούρα και μετά είναι πια ο σάκος. Αγωνία. Πάμε τώρα από εκεί. Όλο το πλήρωμα σε επίταξη. Ρίξτε ένα μικρό. Καπετάνιε, καλή. Καλή, καλή, καλή. Πώς δεν είναι καλή, αφού γέμισε όλο. Πάμε τώρα και το δεύτερο. Τελικά, καπετάνιε, τυχερός ήμουνα. Γερή ψαριά, γερή ψαριά. Τέσσερα άτομα για να σηκώσουνε. Τέσσερα, Ρίξτε, είναι κομμένο το, είναι κομμένο το χαλί. Νομίζω ότι σαν άφερα γούρι στην Αγία Πελαγία. Πάμε Σάκη, ρίξτε το. Μπράβο, να και η οικολογική συνείδηση. Καπετάνιε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ μάμα μου σε ευχαριστώ. Ωραία εμπειρία ήτανε. Καλές ψαριές κάνατε. Έτσι σας εύχομαι να είναι όλα τα ψαρέματά σας. Να είσαι καλά, μάνα. Τι ψάρι είναι αυτό, Σάκη? Σκάλος. Μιχάλη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, μάμα μου. Χαιρετισμούς μου στην Αμερική, στα ξαδέρφια μου. Έχεις θείους στην Αμερική? Στην Αμερική, στην Αυστραλία, τη θεία μου. Ωραία. Και την άλλη θεία. Και να μας στείλουν και κανένα δολάριο. Μας στείλουν και κανένα δολάριο. Έτσι. Ναι, σε ποια πόλη είναι, στο Γκέρι, πού είναι? Ξέρω, μάμα. Δεν ξέρεις. Θα μας δουν όμως. Το Κάλυμνο News το βλέπουν όλοι. Το θείο μου τον Αντώνη, λοιπόν, το θείο μου τον μάμα, σε όλους, στα αυρίο, σε όλους. Λοιπόν, θεία Αντώνη, στείλε μας κανένα δολάριο. Άντε, μπράβο. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία εμπειρία ήταν. Σας εύχομαι ψαριές πολλές και υγεία να έχετε πάνω απ' όλα, και υγεία. Υγεία να έχουμε και τα άλλα θα τα βρούμε. Μίλτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ωραία ήταν όλα, έτσι. Καλά πήγαμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλές ψαριές σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Και βλέπω ότι ο μικρός σου, όχι θα σε μοιάσει, θα σου ξεπεράσει. Με αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές από την τράτα Αγία Πελαγία του καπετάν Καραντάνη και των γιών του, το ρεπορτάζ μας τελειώνει. Εδώ και
3-4 χρόνια στο λιμάνι του νησιού μας υπάρχει αυτός ο αφταρμάς, Γεώργιος Τρυπολίτης. Αυτό έχει τη δική του ιστορία. Το πάθος ενός καλύμνιου που δουλεύει στο Λαφάσι, στον Τασανά του νησιού μας, όπου με δικά του έξοδα έστησε αυτό το σκάφος που μας παραπέμπει στα χρόνια τα μεγάλα, τα όμορφα της Σφουγγαροσύνης. Για τους επισκέπτες του νησιού μας είναι ένα αξιοθέατο. Υπάρχει και μία πινακίδα στα ελληνικά και στα αγγλικά που λέει όλα τα στοιχεία του καλύμνικου αχταρμά. Ο ιδιοκτήτης του, ο Γιώργος Σαρούκος Τρυπολίτης, που δουλεύει, έχει τον Τασανά στο Λαφάσι, δεν το αφήνει ατιμέλητο, το βάφει, το σενιαρίζει, να όπως τώρα βλέπουμε ψηλά, έναν ειδικό να φτιάχνει τα ξάτια. Και το βράδυ η εικόνα του είναι όμορφη, φωτισμένη, συνδεδεμένο με τον δημοτικό φωτισμό, δίνει μία όμορφη εικόνα σε αυτή τη γωνιά του νησιού μας. Διαβάζοντας όμως όλα τα στοιχεία του καλύμνικου αχταρμά, που είχε 12,5 μέτρα μήκος, πλάτος 4,5, με τονάζα 12 τόνους, ήταν η γνωστή μηχανή Παπαθωνάση μέσα που έκανε το γνωστό θόρυβο 30 ύπων, 7,5 μίλια ήτανε η ταχύτητά του και πήγαινε από την Κύπρο, Βόρεια Αφρική, Ιταλία, Ιόνιο Πέλαγος. Μέσα σε αυτό το σκάφος μπορούσαν και ζούσαν έως και 20 άτομα ακόμα. Και ο Νικόλας Τρυπολίτης αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανος που την τέχνη των παππούδων του, των θείων του, του προπάπου του, του Γιώργου του Τρυπολίτη, την ακολουθεί πιστά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε. Να πούμε να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα είμαστε κοντά σας με καινούργια ρεπορτάζ, με αρχή της εβδομάδας. Καταλαβαίνετε, με πάρα πολλά νέα, καινούργια. Βεβαίως. Αυτό. Αυτό θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Χαρούμενοι να είστε. Αισιόδοξοι να είστε, χαμογελαστοί να είστε πάντα. Γεια σας και χαρά σας. Και καλή συνάντηση τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Με εκπλήξεις. Να είστε καλά. Γεια σας.
Να ζήσουν τα πάθη, το θράσος υπάρχει, μας τα νέα τα ήθη που πνίξαν το χάρτη. Μας ο Μάρτης ο Γδάρτης, ο Πάλουκο Καύτης, μας δεν είναι τούτα ζωή. Και πού θα μας βγάλει αυτή η κατάσταση, εμπόλεμη ειρήνη, κουβέντα για ανάσταση, παράσταση γέλιου σε άλλη διάσταση, φωνάζει μπορούμε μαζί. Μαρία Ελένη και Γιώργο και Θεμέλη, ζωή μου μικρούλα διόλου ανέμελη, Κανέλα Κατίνα, Σκεφή Αθηνό, δώρε το Κύριε διώχνω, κρατώ το μωρέ. Γιάννιο Πανορμίτη και Πίτερ και Στέφανη, τη μοίρα μου βρίσκω σε σένα τον αφάνη. Φιλή μου, ψυχή μου, πλευρά μου περήφανη, εσύ που μου δίνεις φωνή. Σαν ακριβή συγγνώμη, απόψε παραμώσανε σε σπίτι αλλού. Απόψε παραμώσανε σε σπίτι αλλού.